Γεια σας, Άρης, Hardware Busters. Θυμάστε το επικό επεισόδιο με το Turbo X UPS και όλα τα προβλήματα που είχε το συγκεκριμένο. Τώρα, τι γίνεται. Το UPS το είχα πάρει, ήταν εντός, ούτε εντός μιας εβδομάδας από τότε που το είχα πάρει. Παίρνω τηλέφωνο στο πλαίσιο, τους λέω έχει πρόβλημα, δεν σηκώνει φορτίο, πάνω από 350 W φορτίο τα παίζει εντελώς. Μου λένε εντάξει, στείλ το πίσω. Το στέλνω, μου λένε στείλ το ως RMA. Τους λέω, παιδιά, εγώ δεν θέλω να το κάνω RMA. Εγώ θέλω να το στείλω πίσω για να μου δώσετε τα λεφτά μου πίσω. Να αγοράσω κάτι άλλο. Δεν το εμπιστεύομαι. Επιμείναν στο RMA, κάτι ξέραν αυτοί. Την είχα μυριστεί εγώ τη δουλειά. Το παίρνουν η τεχνική του πλαισίου. Το βλέπουν το UPS και τι κάνουν. Λένε δεν έχει τίποτα και μου το στέλνουν πίσω. Παρόλο που εγώ ζήτησα ως πελάτης την πρώτη εβδομάδα που το πήρα, δεν το θέλω άλλο. Παίρνω μια κυρία στο πλαίσιο, δεν θέλω να πω όνομα, αλλά υπάρχει διαθέσιμο το όνομά της για όποιον έχει αμφιβολίες. Της λέω το και το. Μου αναφέρει ότι μην κάνεις, όταν πάνω στο παραδώσει courier, κάνε άρνηση παραλαβής για να γυρίσει πίσω. Και όταν το λάβουμε θα πάρεις εσύ τα λεφτά σου. Φέξε μου και γλίτσε. Και μου πετάει και το επικό ότι ξέρεις τι, 12% κράτηση. Και λέω γιατί αφού είναι DOA. Μου λέει δεν είναι DOA. Η τεχνική μας, τα αστέρια, το ελέγξαν και το βγάλαν μια χαρά. Λέει δεν είναι DOA. Οπότε αν το επιστρέψεις πίσω θα χάσεις 12%. Δηλαδή από τα 100 ευρώ θα χάσω 12 ευρώ. Και λέω μου όλη τα λιπορία, όλα αυτά θα χάσω και λεφτά. Γιατί η δική σας τεχνική το βγάλαν ότι είναι καλό και λέω, εγώ τους είπα ότι έχω και βίντεο γι' αυτό και δεν ενδιαφερθήκαν. Μου λέει αυτή η κυρία λοιπόν, στείλε μου το link στο βίντεο να το δω. Της έστειλε το link στο βίντεο, από τότε δεν έχει ξανακουστεί κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, είχαμε μια αμφιβολία λοιπόν στο πρώτο βίντεο ότι το UPS ίσως είναι χαλασμένο. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το UPS είναι όπως πρέπει να είναι, γιατί το ελέγξαν η τεχνική του πλαισίου και το βρήκαν ότι δουλεύει. Σωστά. Για να βγάλω εγώ τα χαρτιά, να δω τι έχουν βάλει αυτοί εδώ πέρα. Το κάνω τα αποκαλυπτήρια εδώ μπροστά σας, για να μην υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία. Ότι εγώ το πείραξα. Λοιπόν, ένας υπολογιστής σαν καινούριος, Turbo X. Τα χαρτιά τα βλέπετε εδώ πέρα. Service μαγούλα. Ένας υπολογιστής σαν καινούριος, ακριβώς, σαν καινούριος. Για να δούμε αναφορά τεχνικού τμήματος. Αναφορά προβλημάτων. Τι γράψαν αυτοί, δεν συγχρονίζει. Εντάξει, είναι τραγικοί οι άνθρωποι. Και μη διαπίστωση προβλήματος. Εδώ, αναφορά προβλημάτων, αναφορά ενεργειών. Δεν συγχρονίζει και μη διαπίστωση προβλήματος. Εγγύηση σε εγγύηση. Εδώ έχει και το όνομα του τεχνικού. Για να δούμε άλλο εδώ. Στοιχεία πελάτη, ναι, είναι το τιμολόγιο που πλήρωσα, τους τα είχα βάλει μέσα και εδώ επιστροφή. Λοιπόν, στο διατάφτα, έχω χαρτί εδώ πέρα, μη διαπίστωση προβλήματος, ότι το UPS λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργεί. Σωστά, δεν μπορεί κανείς τώρα να μου πει ότι το UPS είναι λατωματικό. Για να δούμε. Ας το ανοίξουμε, να το βάλουμε πάνω με φορτίο, να δούμε και εμείς τι γίνεται. Κατάλαβες, στο βγάζουν χαλασμένο. Μάλλον στο βγάζουν ότι είναι καλό το χαλασμένο για να μην σου πληρώσουν τον DOA. Να μην σου πούνε. Ορίστε, κοιτάξτε πώς το στείλαν. Σπασμένο το από πάνω. Ένα πλαστικό δεν μπορούσαν να βάλουν τις προκοπές. Έπρεπε να είναι σπασμένο. Εντάξει. Είναι καλό όμως το UPS, το έχουν τσεκάρει, είναι καλό. Ο ναι, είμαστε. Το κόκκινο το λαμπάκι έχει χτυπήσει. Ναι, έτσι. Έχουμε ένα Seasonic Prime Titanium 650, αυτό εδώ. Απίστευτα αποδοτικό το φορτικό, το έχω συνδέσει. 300 W είμαστε εδώ. 365 και κάτι τραβάει το UPS και 323 W από εδώ πέρα. Πω πω. Δηλαδή το UPS καίει 40 ολόκληρα W. 40 W χάνονται μέσα στο UPS χωρίς να κάνει τίποτα. Απλά κάνει τον ενδιάμεσο. Εντάξει, ίσως να φωτίζει και λίγο η μπαταρία τώρα, αλλά 100% όλη η μπαταρία. Τέλος πάντων, ό,τι να είναι. Θα κόψω το ρεύμα. Θυμίζω το θέμα με το προηγούμενη φορά ήταν ότι δεν μπορούσε να βαστάξει φορτίο πάνω από 300 W. Για να δούμε. Όχι. Αυτό είναι μια χαρά. Να το. Να το, πήγαινε κοντά από στο κουμπί.
Να, εδώ είμαστε. Άλλαξα το τοφοδοτικό, έβαλα λίγο πιο αποδοτικό το τοφοδοτικό. Νάτος, εδώ είσαι. Αυτό σας ακούγεται τώρα καλό τώρα, ε. Αυτό είναι καλό. Ρε, εσύ τι κάνει αυτό? Τα έχει παίξει εντωμεταξύ το τέτοιο. Αυτό ακούγεται τώρα κανονικά, ε. Ορίστε. Αυτό είναι κανονικό. 391 W φορτίο από το DC, 420 W περίπου να δίνει το UPS. Είναι 720 W το UPS. Τέλος. Αυτά. Λοιπόν, ένα ασθενοφόρο και τους Ghostbusters. Τότε κάτι αυτό. Τώρα τα έχεις ψιλοκάψει. Τα ακούσατε πως τύπαγε. Τι γίνεται? Άλλαξα το φωτοτικό, το χρησιμοποιήσα άλλο το φωτοτικό, ένα πολύ πιο αποδοτικό το φωτοτικό και απλά μεταφέρθηκε το πρόγραμμα πιο ψηλά. Το θέμα είναι 391,7 W από εδώ και άλλα 30 W απώλειες το φωτοτικό, έχουμε πει είναι υπερυψηλής αποδοτικότητας, 420 W έδινε το UPS. Στο προηγούμενο το φωτοτικό ήταν 350, τώρα είμαστε 420 επειδή έχω αλλάξει το φωτοτικό. Τα ακούσατε πως έκανε? Ghostbusters. Τα ακούσαμε, Έδη, το άκουσες, ε. Ghostbusters. Χτύπαγε εδώ, έκανε μπαμπούμ για τα καλά. Χειρότερα την προηγούμενη φορά. Ναι, το χτύπημα ήταν πιο δυνατό. Αυτό το πράγμα, σας ρωτάω τώρα και με όλη την ειλικρίνεια που σας κατέχει, αφήστε ένα σχόλιο. Αυτό το πράγμα εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό σε ένα UPS 1200 VA το οποίο μπορεί να δώσει μέχρι 720 W. Ορίστε, εδώ. Εγώ το πήγα μέχρι 425 W. Τι λέει εδώ? 720. Πόσα θέλουμε ακόμα για να πάμε στα 720 από τα 420? 300 W μας υπολείπονται. Με 420 W και με ένα τοφοδοτικό κορυφή, προσέξτε, αν έχετε ένα τοφοδοτικό bronze ή gold, στα 350 W και στα 300 W, αν είσαι bronze τοφοδοτικό, στα 300 W θα σου χτυπήσει, γιατί έχει πολύ πιο υψηλή κατανάλωση. Εγώ έβαλα ένα υπερυψηλής απόδοση στο φωτοτικό εδώ πέρα και πάλι χτύπησε. Αυτό το πράγμα το οποίο κιόλας, εντάξει, έχει ψηλοζεσταθεί, εσείς το θεωρείτε φυσιολογικό? Αυτό θα το βγάζατε ότι δουλεύει σωστά? Λοιπόν, το έκανα βίδες στο UPS, δεν άντεξα. Καταρχήν, όπως βλέπετε, για να αλλάξετε μπαταρίες, άστα να πάνε, πρέπει να βγάλεις όλο αυτό το πάνω μέρος που έχει ούκο λίγες βίδες, τρεις εδώ, τρεις από την άλλη και από τα πλάνα από πίσω. Να ξεβιδώσεις αυτές εδώ τις τέσσερις τις βίδες από κάτω. Αν έχεις το Θεό σου τώρα, όλα αυτά για να αλλάξεις μπαταρία. Να βγάλεις αυτό εδώ και να βγάλεις έξω τις μπαταρίες. Είναι άστα να πάνε διαδικασία. Λοιπόν, οι μπαταρίες είναι 2 εφτάρες εδώ. 2 εφτά αμπερόρια κάθε μία. Φουλ κινεζιά. Η μάρκα τους... γιατί είναι και βαρύ το άτιμο. RT 1270, 12 V 7 αμπερόρια, 20 ώρες. Writer, RITAR. Τώρα αυτή τη μάρκα εγώ δεν την έχω ξανά δει. Κύριος μετασχηματιστής, εντάξει, αυτός είναι αρκετά μεγάλος. Βλέπετε ότι το σπάει, βγάζει 3 τάσεις, 198, 230 και 267. Έχουμε και εδώ, εντάξει, το για το 0, το reference. Από εδώ πέρα, πού το, αυτό. Κοιτάξτε τι ψηλά καλώδια έχει. Βέβαια, εντάξει, είναι 18 για τα καλώδια, AWG 18, περίπου δηλαδή ένα χιλιοστό διάμετρο. Αυτά είναι λίγο πιο κοντά του να σχηματιστεί, είναι 17. Τα 18 μπορούν να δώσουν μέχρι 16 αμπέρ, τα AWG είναι και κοντά. Απλά, τι κουφό εδώ πέρα, κοιτάξτε. Εδώ κόβει το καλώδιο, το ξαναενώνει. Εννοείται ότι εδώ χάνεις. Κόβει το καλώδιο και το ξαναενώνει. Εδώ. Τώρα γιατί το κάνει αυτό, μην με ρωτάτε, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν έχει circuit breaker. Έχει μια απλή ασφάλεια. Κανονικά, εγώ θα ήθελα να έχει ένα circuit breaker, παιδί μου. Είναι πολύ πιο εύκολο να τα αλλάξεις. Τώρα με την απλή ασφάλεια,
Τι να σας πω. Τα sockets. Παίρνει από εδώ πέρα, από αυτά τα δύο τα καλώδια, παίρνει και τροφοδοτεί τα sockets. Από πίσω δηλαδή τις μπρίζεις τα σούκο που πάνε σε συσκευές. Έχει τρία. Και κοιτάξτε, με αυτά τα ψηλά τα καλωδιάκια τα τροφοδοτεί. Πάλι AWG18. Δίνει εδώ και πάνε. Δεν πάει ξεχωριστά σε κάθε σόκετ. Από εδώ πέρα παίρνει το δεύτερο, από το δεύτερο πάει στο τρίτο. Τι να σας πω, τώρα είναι 230 volt. Κάπως σώζει την κατάσταση γιατί είναι πολλά τα μπερ. Αν όμως πέσουνε στα... το UPS μπορεί να βάλει και πολύ από πιο κάτω από 230. Αν είσαι στα 200 volt εκεί θα έχεις θέμα. Αν ανεβούν πολύ τα μπερ θα έχεις θέμα. Όπως σας είπαμε, 16 αμπέρ είναι αυτά τα καλώδια. Τώρα εγώ θα ήθελα να έλεπα πιο χοντρά καλώδια. Επίσης και το κύριο καλώδιο του UPS είναι ψηλό. Ψηλούλι είναι. Δεν είναι καν χοντρό καλώδιο. Το σώζει επειδή είναι 230. Αν ήταν 115, εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση αυτό το UPS να περπατήσει να πάει πουθενά. Ας δούμε την πλακέτα. Ορίστε το θαύμα της πλακέτας. Πλακέτα, το κοιτάξτε το inverter, το μέγεθος των ψυκτών για ένα UPS που βγάζει 720 W. Αν έχεις το Θεό, δηλαδή είναι για γέλιο. Το CyberPower, το 900VA που είχα κάνει με 500 και κάτι W, είχε τα διπλάσια heatsinks, τα διπλάσια στην κυριολεξία. Αυτό εδώ πέρα μόνο ως ένα κακόγουστο αστείο μπορώ να το χαρακτηρίσω, αυτή τη συγκεκριμένη πλακέτα. Από εδώ πέρα μπαίνει το ρεύμα. Βλέπουμε ένα X πυκνωτή, ένα H πυκνωτή για να κάνει λίγο ένα filtering. Πείτε μου, βλέπετε πουθενά move, γιατί εγώ δεν βλέπω. Το move, ξέρετε, είναι το κομμάτι, το pad, το οποίο κάνει, μας προστατεύει από υπερτάσεις και κεραυνούς. Που κανονικά, τα UPS, υπάρχουν UPS που έχουν και παραπάνω από ένα move. Το CyberPower π.χ. είχε ένα move τεράστιο. Βλέπετε πουθενά εδώ. Τίποτα. 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 Δεν έχει, παιδί μου, εδώ είναι. Τίποτα. Κανονικά εδώ θα έπρεπε να είχε move. Λυπηθήκανε να δώσουν μισό ευρώ, μισό δολάριο να βάλουν ένα move. Το οποίο είναι απαραίτητο. Το επαναλαμβάνω, είναι απαραίτητο. Αυτός είναι ο κύριος ρελές του UPS. Εδώ είναι οι τέσσερις ρελέδες που χρησιμοποιούνται από το AVR για να ανοιγοκλείσουν ανάλογα αν είναι πολύ χαμηλή ή πολύ ψηλή η τάση. Εδώ το μοναδικό καλό σημείο ότι έχει τέσσερις ρελέδες. Καλό, εντάξει. Μπάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα να πεις καλό κάτι εδώ πέρα. Το buzzer. Θα προχωρήσουμε παρακάτω. Σας δούμε το inverter. DC link capacitors. Capacitors, συγγνώμη. Εδώ βλέπουμε δύο ασφάλειες. 30 και 30 μπερ. Αν τα βάλετε 12 volt περίπου, 12 volt βγάζει μπαταρία. Επί 30 μπερ, 720. Τα 720 watt που μας υπόσχεται η... Το συγκεκριμένο UPS. Είναι ακριβώς τα όρια όμως. 720, δε, βέβαια, ναι, ας τα βγάζει και αυτά. Low side fetch. High side fetch. Και από εδώ πέρα, όταν πέσει η κατάσταση μπαταρίας του UPS, από εδώ πέρα πια αρχίζει βγαίνει η τάση και επιστρέφει πίσω στα sockets, μέσω από αυτό εδώ το συνδετικό κομμάτι. Το ωραίο της όλης υπόθεσης, ποιο είναι? Δεν υπάρχει πουθενά το τροφοδοτικό για να φωτίσει μπαταρία. Όπως σας έδειξα από το προηγούμενο βίντεο, από το CyberPower, υπάρχει στο CyberPower, υπήρχε ένα κομμάτι της πλακέτας, ένα τροφοδοτικό, ένα mini τροφοδοτικό, όπως είναι το standby rail, τα 5 VSB στο τροφοδοτικό του υπολογιστή, για να φωτίσει την μπαταρία. Αυτό εδώ, το πράγμα, δεν ξοδέψανε ένα δολάριο για να φτιάξουν ένα αντίστοιχο τροφοδοτικό πάνω στην πλακέτα. Γιατί να ξοδέψουν ένα ολόκληρο δολάριο, μισό δολάριο, τι λες τώρα, αυξηθεί το κόστος παραγωγής? Τι κάνανε οι τύποι λοιπόν? Αυτός εδώ είναι ένας regulator. Παίρνει μέχρι 35 volt και βγάζει κάποια standard volt. Νομίζω γύρω στα 15 και κάτι. Αυτό εδώ, το κομμάτι δηλαδή, το φοδοτείτε κατευθείαν από πού? Από εδώ πέρα. Από εδώ. Από τον κύριο transformer. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι ο transformer είναι συνέχεια, αυτό το κύκλωμα είναι συνέχεια εντός. Με αποτέλεσμα να έχουμε κατανάλωση. Αυτό και χώρια από αυτό. Αυτός εδώ ο regulator το φοδοτεί και όλα τα υπόλοιπα. Και το LCD screen που έχει μπροστά, η οθονίτσα που έχει μπροστά του UPS και όλο αυτό. Γι' αυτό ήταν τόσο αυξημένη η κατανάλωση σε standby του συγκεκριμένου. Και δεν είχε καμία σχέση με το CyberPower. Ακόμα και όταν είναι κλειστό το UPS εντελώς από το διακόπτη και με φωτισμένη την μπαταρία, η κατανάλωση ήταν στο Θεό. Άρα ουσιαστικά στο long run δεν συμφέρει να αγοράσει ένα τέτοιο μηχάνημα. Όχι με τίποτα, γιατί το έχει συνέχεια ανοιχτό. Εδώ ένα MCU βλέπω. MCU είναι ένας μικροεπεξεργαστής.
Προφανώς αυτός ο μικροεπεξεργαστής είναι για τις διάφορες λειτουργίες αυτά που βλέπετε μπροστά στην οθόνη του UPS. Και ένα πιο μικρό IC εδώ πέρα. Αυτά, εντελώς απαγοήτευση η πλακέτα. Λογικό και επόμενο, και μέχρι τα τόσα βατ που πήγε με αυτά εδώ πέρα, και πολλά ήταν. Καταρχήν, άμα δουλέψει για παραπάνω, δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα MOSFETs να μπορέσουν να το υποστηρίξουν αυτά εδώ τα heatsinks και χωρίς ανεμιστήρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό κλείνει το UPS μπαμ μπαμ για να προστατευτεί. Αλλιώς θα, βέβαια, εντάξει, όχι στο δευτερόλεπτο. Επειδή θέλω να είμαι ακριβής και επειδή δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι 200 και 250 ευρώ για να πάρουν τα Itanium Efficiency τοφοδοτικά, έβαλα πάνω το τοφοδοτικό που είχα μετρήσει το συγκεκριμένο UPS, τότε που έκανα το βίντεο, πριν δύο εβδομάδες. Ένα Thermaltake Smart BM2750 Bronze. Λοιπόν, 300 Watt ακριβώς είμαστε εδώ πέρα. Κλείσουμε το ρεύμα, δούμε τι γίνεται. Σε 300 Watt εδώ, 342 εδώ πέρα. Εντάξει. Τι κάνει, τέλειωσε, πάει το UPS. Αυτό ήταν, έσβησε. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ, κάνω όπως κάνει αυτός που πουλάει τα κινητά. Τρελαίνομαι, 100% η μπαταρία, έσβησε, πόσο κράτησε, ούτε το χρονόμετρο δεν μπορώ να... Δηλαδή, ήμαντο, θα το πάρω και θα χορεύω, γύρω γειτονιά, σαν τους Ινδιάνους, θα το βάλω φωτιά στη μέση, δηλαδή, τι να πω, έσβησε, πω μαλάκα, δηλαδή, αυτό, κάτσε, περίμενε. Μη διαπίστωση προβλήματος, γελάστε μαζί μας. Φόβο, μαλάκα, αυτό είναι χειρότερο, αντί να το φτιάξω. 342, εντάξει, σβήσαν όλα, 342 βάτ, 345, πόσο σου είπα, 300 βάτ DC, 345, πες εδώ πέρα, ό,τι σας είχα πει. 342, ναι, μη κλέβουμε. 300 βάτ DC, 342, δεν πρόλαβα να δω το άλλο, έκλεισε, δεν κράτησε δευτερόλεπτο. Δευτερόλεπτο κράτησε, ένα. 720 Watt, 1200 VA, εντάξει. Ένα επικό χειροκρότημα για τους τεχνικούς του πλαισίου. Ακόμα ένα χειροκρότημα για το πλαίσιο που πουλάει αυτό εδώ το πράγμα. Τι ελέγξανε εκεί στο πλαίσιο, οι άνθρωποι τι ελέγξανε. Πολύ μετά. Βάλε να παίρνει τάση και να βγάζει τάση. Να επαναλάβω πάλι εδώ τι λένε οι άνθρωποι. Πούντι, ο τεχνικός έλεγχος. Εδώ σε έχω. Αναφορά προβλημάτων, και καλά τους ανέφερα ότι δεν συγχρονίζει, εγώ τους είπα ότι δεν σηκώνει το φορτίο. Μη διαπίστωση προβλήματος. Ορίστε. Η μη διαπίστωση προβλήματος. Εδώ, αυτό. Τα συμπεράσματα δικά σας. Αφήστε σχόλιο. Εγώ θα κάνω μια δοκιμή να το ξαναστείλω πάλι πίσω. Θα χρησιμοποιήσω και αυτό το βίντεο, θα πω ότι παιδιά δείτε το βίντεο. Έχω και εδώ πέρα όλα τα πάντα. Δείτε τι κάνει. Αυτά. Αφήστε σχόλιο, γραφτείτε στο κανάλι μας, δώστε μας δύναμη για να βγάζουμε όλες αυτές τις καταστάσεις στον αέρα. Δεν μπορεί να πει κανείς, επαναλαμβάνω, έχω χαρτί, ορίστε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι χαλασμένο. Πάτω, ελεγμένο. Μόνο για μένα. Αυτά, εδώ, τα λέμε.